Θα βγω από δεξιά λοιπόν στον Μιχάλη τον Τζόχο και θα του πω, θα του ζητήσω να μου ερμηνεύσει αυτό. Ο μισθός σου είναι η δωροδοκία που σου δίνουν για να ξεχάσεις τις φιλοδοξίες σου, είπε και έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Καλησπέρα σας κύριε Τζόχο. Αφού έχω προτεραιότητα, ρε φίλε, άσε με να περάσω. Τι μου χώνεις να τη μούρη μπροστά. Για ξαναπείς τα διαφορά. Ο μισθός σου, ο δικός σου δηλαδή, τώρα που μιλάμε, για σένα μιλάμε αυτή τη στιγμή, για σένα μιλάει ο Στέφανος ο Τσιπάς, είναι η δωροδοκία που σου δίνουν για να ξεχάσεις τις φιλοδοξίες σου. Θα ζητήσω και από έναν φίλο μου άνθρωπο του Πανεπιστημίου να μου το ερμηνεύσει λίγο αργότερα, σε καμιά ώρα. Να ετοιμάζεται. Πολύ επαναστατικό και αριστερό για τον Στέφανο αυτό. Το έχει γράψει στο αγαπημένο σου Twitter. Να. Που πλέον... Που χθες ο Μάσκ που πήρε, που έδωσε 45 δισεκατομμύρια... δολάρια και 44. Συγγνώμη, 44, ναι. Ένα δις είναι αυτό, ναι. Λοιπόν, έγραψε χθες ότι στόχος του είναι να αγοράσει και την Coca-Cola. Για να βάλει μέσα ξανά κοκαίνη. Να ξαναβάλει κοκαίνη, ναι. Ναι, θα πίνουμε όλοι μετά. Εγώ δεν ήξερα ότι είχε κοκαίνη. Κάνω και διαφήμιση τώρα, τέλος πάντων. Okay. Το είπα αυτό ο νέος ιδιοκτήτης. Στη συνέντευξη τύπου που λέει ο λόγος. Ναι. Λοιπόν, αλλά μένω στο Τσιτσιπά. Θες και μια τρίτη φορά να το δω, να το διαβάσω. Όχι. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιος μπορεί να το είπε να το γράψει. Εσύ καλά το πήγες από το χωματόδρομο πας εσύ. Αφού έχουμε εδώ εθνική οδό, πού πας από εκεί, ρε, να γλιτώσεις τα διόδια. Ναι. Okay. Το γράφει στους χάρτες. Θες να πας από το δρόμο που γλιτώνεις τα διόδια, θα κάνεις 45 λεπτά παραπάνω. Πήγαινε. Ναι. Ωραίο. Επαναστατικό, αριστερό. Για τον Στέφανο είναι τεράστια έκκληση. Είναι η δωροδοκία που σου δίνουν για να ξεχάσεις τις φιλοδοξίες σου. Ναι. Πολύ καλύτερα να γράφει τέτοια από το να γράφει, ξέρω εγώ, μα πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε χάρα στην Ελλάδα. Γιατί, καταρχάς, μισό λεπτό, εγώ τον κυνηγάω, αλλά η αφορμή είναι κάτι άλλο, κάτι που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό στη Βουλγαρία, σε κάποια παιδιά που πήγαν να τον περίμεναν πώς και πώς, ας πούμε, και τους έγραψε και έφυγε. Αλλά, ήταν κάποιος γνωστός μου εκεί, μου το μετέφερε. Αλλά τώρα, το συγκεκριμένο που έγραψε, το έγραψε στο δικό του χώρο. Το έγραψε γιατί γούσταρε να το γράψει. Το έγραψε γιατί είναι η άποψή του. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν τον κυνηγάω. Υπό την έννοια ότι είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει με τελείως διαφορετικές παραστάσεις. Ναι. Πρέπει να μπαίνει στη θέση του καθενός. Να κάνουμε τώρα, δεν είμαστε. Να μπαίνει στη θέση του καθενός ποιος, ο Τσιτσιπάς. Όχι. Εμείς. Α, εμείς. Άμπραβο. Ναι, άμπραβο. Πώς αυτό το παιδί έχει μεγαλώσει ζώντας τις περισσότερες μέρες της ζωής του από τα 15 του 14 του και μετά στο εξωτερικό, με συναναστροφή ανθρώπων άλλης κουλτούρας και διαφορετικής λογικής και νοοτροπίας από τη δικιά μας, με συναναστροφή με ανθρώπους που το πορτοφόλι τους είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τι να κάνουμε τώρα, δεν βρίσκεις αριστερά αυτοχαδάκια στα κόρτ. Έτσι. Και το παιδί αυτό εκεί έχει μεγαλώσει. Τι να κάνουμε τώρα. Μέχρι τώρα το νούμερο που διάβασα πριν από λίγες μέρες είναι γύρω στο 20. 20 εκατομμύρια, δηλαδή, με αυτά που έχει κάνει. Σωστά. Πέρα από τα εισοδήματά του, λέω ότι το περιβάλλον στο οποίο έχει μεγαλώσει, του δημιουργεί την ανάγκη να του λείπει τα χάροτς. Σε εμάς μπορεί να λείπει το ταβερνάκι με το ρακόμελο. Έχεις πάει στα χάροτς. Έχεις πάει. Έχω πάει. Ναι. Σου άρεσε. Δεν τρελάθηκα. Γενικά δεν είμαι τον πολύ καταστημάτων εγώ. Α, όχι. Εγώ επειδή είμαι. Εγώ περισσότερο μπαίνω σε τέτοια και παρακολουθώ, παρατηρώ τον κόσμο. Για πολυκατάστημα φοβερό. Απλώς εγώ δεν είμαι
δεν λατρεύω πολύ τα πολυκαταστήματα. Δηλαδή εμένα σε μια άλλη πόλη πέταμε σε μια πλατεία ή σε ένα πολυκατάστημα, σε ένα καφέ δηλαδή, να παρατηρώ τον κόσμο. Μην με βάζεις να πάω σε μουσεία, να πάω να δω το ένα, να πάω να δω το άλλο, να πάω... Με τίποτα. Ναι, ρε παιδί μου, περιορέξω σκολοκυθόπτα. Έτσι, έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Και αν σκεφτείς το περιβάλλον στο οποίο έχει μεγαλώσει αυτό το παιδί, του λείψαν τα χάρους. Τώρα αν αυτό συνέβη όταν στην Ελλάδα είχαμε μνημόνια και πίναγαν άνθρωποι, αυτό τι σημαίνει, δηλαδή ότι και αύριο μεθαύριο πιθανότητα θα πάρει ένα αυτοκίνητο που θα κοστίζει 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι να του πούμε τώρα. Τα κλέψε. Και τέλος πάντων, επειδή πολλές φορές οι συγκρίσεις γίνονται με τον άλλο διάσημο Έλληνα αθλητή αυτή την εποχή, τον εξίσου διάσημο ή ακόμη πιο διάσημο, ναι, τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ναι, ξαναλέω, έχει να κάνει με τις παραστάσεις, με το πώς μεγάλωσες, με το που μεγάλωσες. Προφανώς ο Αντετοκούμπο όταν μέχρι τα 15 του δεν είχε να φάει, οι παραστάσεις, κυριολεκτικά όχι μεταφορικά, οι παραστάσεις που έχει μεγαλώνοντας αυτό το παιδί είναι, συγγνώμη, πολύ διαφορετικές από αυτές που είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Τι να κάνουμε τώρα, ο καθένας με τον... με τα βιώματά του. Δεν θα σταυρώσουμε ή θα κατηγορήσουμε κάποιον. Μιας και μιλάμε για βιώματα, διάβασες μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο Μίλισιτς, ο μπασκεμπολίστας, που είχε παίξει και NBA. Για που πήγε, πες, όχι, που πήγε στο Άγιο Όρος και τα λοιπά και είδε τη ζωή διαφορετικά. Μετά, γιατί είχε ξεφύγει, είχε πάει, είχε αγοράσει, λέει, 100 αυτοκίνητα και άλλα πολλά. Μια συνέντευξη, αν δεν την έχεις διαβάσει, που λέει και για το Άγιο Όρος δηλαδή που επισκέφθηκε, αξίζει, ναι, και το λέω τώρα σε σένα φυσικά, το λέω και για τον υπόλοιπο κόσμο, αξίζει να χαλαλίσετε 5 λεπτάκια, 10 λεπτάκια να διαβάσετε αυτή τη συνέντευξη του Μίλισιτς. Ναι. Για το πώς λειτουργούν και πώς αλλάζει η ζωή του ανθρώπου από τη μια στιγμή στην άλλη. Ναι. Όταν βρίσκεται μπροστά σε κάτι. Ναι, γενικά η ανθρωποφαγία των social εμένα με ενοχλεί. Να γράψεις κάτι που πραγματικά να κριτικάρεις κάποιον ή να την πέσεις σε κάποιον για κάτι που έγραψε που είναι πραγματικά είτε ενοχλητικό, είτε ρατσιστικό, είτε σεξιστικό, είτε δεν ξέρω τι, να το κατανοήσω. Αλλά τώρα για τα βιώματά του και τον τρόπο ζωής του είναι άλλη κουβέντα. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε μεγαλώσει όλοι στο ίδιο περιβάλλον. Έτσι είναι. Και γι' αυτό λέω ότι ο συγκεκριμένος χώρος, είτε στο Twitter, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, είναι δικό σου, ρε παιδί μου. Εγώ θα το ξαναπώ ότι γι' αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ το Facebook και δεν ασχολούμαι σχεδόν καθόλου μαζί του. Γιατί δεν μου δίνει τη δυνατότητα που τη δίνει βέβαια οι ίδιοι είναι που έχουν και το Instagram. Δεν μου δίνει τη δυνατότητα, ρε φίλε, να γράψω κάτι και να μείνει αυτό. Δηλαδή να με επιτρέψει να απενεργοποιήσω τα σχόλια. Δεν θέλω, ρε φίλε, από κάτω να μετατοπιστεί, ας πούμε, το ενδιαφέρον, να το πω έτσι, ας πούμε, να πάει αλλού το ενδιαφέρον, στο αν θα συμφωνήσει κάποιος από κάτω ή κυρίως αν με βρήσει κάποιος από κάτω ή με χαρακτηρίσει ή πουλήσει μια ξυπνητζίδικη απάντηση, ας πούμε, έτσι για να φτιαχτεί η μέρα του. Στο Instagram υπάρχει, στο Facebook δεν υπάρχει. Γι' αυτό και δεν ασχολούμαι καθόλου. Δηλαδή, ακόμα και διαφωνώ και με αυτό που γίνεται στα site, που έχεις εσύ μια πολύ σημαντική θέση στο καζέτα. Εμένα δεν μου αρέσει που κάτω από ένα κείμενο ή κάτω από, από ένα σχόλιο, ας πούμε, από ένα άρθρο, είναι και το σχόλιο του, το δικό μου, ας πούμε, του Κώστα, του Γιάννη, από κάτω. Γιατί θέλω να μένει το ενδιαφέρον εκεί. Γι' αυτό άλλωστε, δηλαδή, το άρθρο του Μιχάλη Τσόκ, το άρθρο του Γιώργου Ζάγορα, okay. Όχι από κάτω, ας πούμε, περισσότεροι με παρατσούκλι, να ψάχνει ο άλλος την στιγμή για να σε ηρωνευτεί, Μιχάλη, ή να σου την πει, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Επειδή έτσι θα κάνει το κομμάτι του. Και έτσι θα γίνει αρεστός. Γιατί και αυτό πουλάει τελικά. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά κοιτάμε εμείς στα media, ας πούμε, τι είναι αυτό που πουλάει περισσότερο. Έστω και αν δεν είναι αρεστός σε εμάς, το δημιουργούμε. Και το πλασάρουμε. Γιατί παίζουν το κακό αυτό στην Πάτρα, ας πούμε, με την Πισπυρίγκου, ή γιατί παίζουν το ξύλο, ή γιατί παίζουν και όλα αυτά τα άσχημα. Γιατί προφανώς πουλάει. Φταίει αυτός που το δίνει, αλλά αυτός που το δίνει, το παραδίνει, γιατί βλέπει ότι αυτό χτυπάει κόκκινο. Ναι, έτσι. Όταν έτσι. Έτσι εγώ γίνεται. Βέβαια λέω με τα σχόλια
πώς να το πω, στα site, αν υπάρχει κανονικό moderating, δηλαδή δεν περνάει ό,τι να είναι. Ναι. Πώς να το πω, είναι και μια δυνατότητα να δώσεις στο κοινό να σχολιάσει live αυτό που γράφεις. Ναι. Αρκεί να σχολιάζει αυτό που γράφεις και να μην σχολιάζει αυτό που θέλει να σχολιάσει ο ίδιος, ή να σχολιάζει χωρίς να έχει διαβάσει αυτό που γράφεις, ή να είναι προσβλητικό αυτό που γράφει. Μα η εξέλιξη είναι πάντα να μαλώνουν οι μεν με τους δε από κάτω. Δηλαδή οι δύο-τρεις ξυμιτζίδες που θα εμφανιστούν για να σε ειρωνευτούν εσένα που το έγραψες, και μετά να γίνεται ένας, να γίνει ένας πόλεμος μεταξύ του Α και του Β για το ποιος είναι πιο μεγάλη. Ή ποιος, ξέρω εγώ, έχει περισσότερο κόσμο. Το πιο μεγάλο εκεί πάει. Περισσότερο κόσμο. Και ποιος έδιρε ποιον πριν από μερικά χρόνια και ποιος έφταιγε. Εκεί πάει. Εκεί καταλήγει όλο το έργο. Γι' αυτό. No. Κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα, εσύ πες μου. Έχει και πρωτάθλημα τώρα, έχει και play-offs τώρα. Έχει και τον τελικό. Πριν από λίγο μιλούσαμε με τον Κώστα του Χαλκιά στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Μου είπε και για τη θέση του τερματοφύλακα, για το ποδόσφαιρο γενικότερα που αλλάζει. Κάναμε μια ωραία κουβέντα. Ποδοσφαιρική φυσικά. Ωραίος τύπος. Μιλάει ωραία για μπάλα. Ναι, ναι. Μιλάει ωραία για μπάλα. Το λέω προπονητής, ναι, ναι. Δεν είναι. Όχι. Τον εκτίμησα που είπε όχι. Ορτάκοφτα έχω, δεν δεύτερη. Ναι. Όχι, τον εκτίμησα. Ας πούμε, εμένα με έχει χαλάσει, εντός εισαγωγικών φυσικά, okay, ότι ο Σπανούλης είναι προπονητής, γίνεται προπονητής, θέλει να γίνει προπονητής, ας πούμε, εννοώ να φτάσει μέχρι. Όχι, ρε Βασίλη. Κάτσε εκεί που ήσουν τώρα, τι να κάνεις τον προπονητή. No. Για τον Σπανούλη μιλά, τώρα για τον Τόπ μίλησα, έτσι. Αλλά. Ναι. Ναι. Ο Γιαννάκης έγινε προπονητής. Ο Γιαννάκης. Έτσι. Με αυτή την καριέρα, με αυτή την πορεία κτλ. Έκανε αυτές μια-δυο επιτυχίες, θα πούμε σημαντικές. Τώρα είναι στα ζήτητα εδώ και καιρό. Έκανε δυο λάθη. Ναι. Ο Γιαννάκης. Ο Γκάλης ήταν ωραίος. Όμως έζησε και μεγάλες στιγμές και ως προπονητής. Ναι, αλλά μετά ποια ήταν η συνέχεια. Να έρθει εδώ στον Άρη. Θα σου το πω, επειδή το έχω ζήσει. Να έρθει εδώ στον Άρη και να είναι προπονητής και να βγαίνει το Αλεξάνδριο και να το χλεβάζει, να το λέει ότι κοιμάται στον πάγκο. Ναι. Και δεν μιλάμε για τα ραδιόφωνα και στο ίντερνετ και τα λοιπά. Ενώ ο Γκάλης. Είσαι υπέρ του ρόλου του Γκάλη. Βέβαια. Να κάνεις το σοφό. Έχω ένα παράδειγμα ακόμη ενός Λαθέρ. Του Πρέλεβιτς. Ναι. Ο Πρέλεβιτς οργίασε, δηλαδή το πήγε στο τέρμα. Έκανε τον πρόεδρο. Έκανε τον τεχνικό διευθυντή. Έκανε τον αθλητικό διευθυντή. Έκανε τον προπονητή. Και απομυθοποιήθηκε. Κάτσε, ρε φίλε, και όλοι αυτοί. Μείνε, ρε φίλε, με την μπάλα που την έβαζε στο καλάθι ή που την έστειλε στα δίκτυα. Και άσε το προπονητή Λίκη. Δεν είναι για όλους. Ναι. Καλά, ότι δεν είναι για όλους, δεν είναι για όλους. Αλλά. Και μετά από 15, δηλαδή τι, ζήσε 15 χρόνια, γιατί τόσα είναι η καριέρα του αθλητή, να το πω χοντρικά. Ναι. Και μετά τι. Τίποτα, φάει τα λεφτά, ρε, εσύ που έβγαλες με τόσο κόπο. Ναι, ρε φίλε. Φάει τα λεφτά, Ναι, ρε Μιχάλη. Πόσο θα ζήσεις 100 χρόνια, ρε φίλε. Φάτα. Ναι. Φάτα χωρίς άγχος. Χωρίς άγχος. Κάνε μια επενδυσούλα, άμα θέλεις, ξέρω εγώ, να έχεις κάτι να παίζεις. Δεν υπήρχε όμως έτσι το τέρας κατάθλιψης. Δηλαδή, για τους περισσότερους από αυτούς, το μεγαλύτερο τέρας μπροστά τους είναι η κατάθλιψη. Δεν νιώθουν. 15 χρόνια όλα τα φώτα πάνω σου. Ναι. Και μετά τι. Στην τζίτα. Στην τζίτα συνεχώς. Έτσι. Ναι, βέβαια, όλα αυτά. Φουσκώνει το νούμερο στην τράπεζα. Αυτός είναι τρόπος ζωής. Μετά από όλο αυτό, σε μια παραλία στη Χαβάη, με τα κοκτέιλ σου και τις εκλεκτές παρέες σου, ναι. Δεν ξέρω αν βγαίνει για μια ζωή. Θα πας στο χιόνι μετά. Θα βαρεθείς το χιόνι, ξανά στη θάλασσα. Ναι, ρε, το έχω δει, το έχω φιλοσοφήσει εγώ το έργο. Χωρίς να είναι. Εγώ αυτής άποψη είμαι. Χωρίς το σκομμένο οργανισμό. Τη δικιά σου. Αυτό θα έκανα εγώ. Αλλά νομίζω ότι το λέμε έξω από το χώρο. Δεν ξέρω αν ήμασταν μέσα στο χώρο. Ναι, δηλαδή τραβάς αυτά που τραβάς σαν παίκτης. Μιχάλη. Θα είχα και ένα μικρό αεροπλανάκι για να λέω
σήμερα που πάμε, πάμε μια Βαρκελόνη, έχει η Μπαρσελόνα. Αύριο που πάμε, πάμε ένα Μιλγουόκι, γιατί έχει καλό match NBA. Είδε σιγά σιγά πώς τα βρίσκεις όλα. Εκτός από ελικόπτερο, σε ελικόπτερο δεν θα έμενα. Σε ελικόπτερο έφυγαν αρκετοί. Πού να πάω, τι. Έφυγαν αρκετοί. Πού να πήγαινα, στη Λαμία, έχει Λαμία. Όχι, δεν, και εγώ ελικόπτερο δεν ένα μικρό όμως. Ίσα-ίσα μπορώ να μην ψάχνω να βρω εισιτήρια, να ταλαιπωρούμε. Δηλαδή τραβάς όλη αυτή την πίεση, όλα αυτά τα χρόνια, τραυματισμούς, αγωνία, άγχος γενικότερα, πινελίκια. Και τελειώνει δηλαδή αυτό το έργο. Δηλαδή να γίνει όποιος δεν ήταν καλός παίκτης και δεν τόσο και δεν έκανε λεφτά. Που έχει αποθυμένα ακόμα, ναι. Ναι. Ναι, έτσι όπως το είπες. Συμφωνήσαμε. Γιατί είμαι έτοιμος να μαλώσουμε άμα δεν συμφωνήσουμε γι' αυτό. Είναι και Παρασκευούλα σήμερα. Ναι, σωστά. Μπεις καλά στο Σαββατοκύριακο τώρα. Εχθές ήσουν να... Θα σου λέω σε όλα, ναι. Εχθές ήσουν να στο Chelsea Manchester United και ναι. Ήταν σαν ένα παιχνίδι, ας πούμε, που... Σαν φιλικό. Ναι. Και πιο χαλαρό, να μην σου πω. Δεν ξέρω πρόσφερο είναι. Δεν ξέρω τι θα χρειαστεί για να συνέλθει αυτή η Manchester United. Δεν ξέρω τι θα συνέλθει για να βρει... Όχι κίνητρα, γιατί κίνητρα θα βρει. Για να βρει νοοτροπία ξανά top ομάδας. Είναι η πιο δύσκολη δουλειά που μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα αναλάβει ο Τεχάγκ, αυτή που έχει αναλάβει από το ερχόμενο καλοκαίρι. Ναι. Τα 250 που θα του δώσουν είναι καλό νούμερο για να φτιάξει. Τώρα αυτά περιμένουμε να τα δούμε, γιατί είναι λίγο σχετικά τα 250. Πολύ αμφιβάλλω ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Γιατί η Manchester United του χρόνου δεν θα παίζει Champions League. Ήδη είναι μια υπερφορτωμένη, δεν είναι μια ομάδα που δεν ξόδευε. Είναι η ομάδα που έχει ξοδέψει μετά την αποχώρηση του Sir Alex Ferguson τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στον κόσμο. Τα τελευταία 9 χρόνια η Manchester United για μεταγραφές, 9 χρόνια είναι που το έκοψε ο παππούς. Αυτά τα 9 χρόνια έχει ξοδέψει 1 δισεκατομμύριο λίρες για μεταγραφές. Άρα εδώ δεν έχουμε μια δεξαμενή που έχει ένα μεγάλο πορτοφόλι και μπορεί να τροφοδοτεί συνέχεια και τον επόμενο και τον επόμενο και τον επόμενο. Σου θυμίζω, άνοιξε η κάνουλα για πολλούς από αυτούς που ανέλαβαν. Είχε ανοίξει για τον Ζωσέ Μουρίνιο με τα 100 εκατομμύρια για τον Πολ Πογκμπά και την περίφημη δήλωσή του ότι μοιάζουν πολλά τα 100 αλλά θα πουληθεί με 200. Τελικά θα φύγει ελεύθερος. Είχε ανοίξει κάνουλα για τον Σόλσκερ με πολλές μεταγραφές ανάμεσα στις οποίες 80 εκατομμύρια λίρες για τον Χάρι Μαγκουάιρ. Και επίσης είναι εύκολο να λες ότι θα πουλήσουμε 10 παίχτες ή τέλος πάντων πρέπει να φύγουν 10 παίχτες. Αλλά όταν μιλάμε για τη Manchester United, το να φύγουν 10 ποδοσφαιριστές δεν είναι καθόλου εύκολο. Οκ, θα φύγουν 2-3 που λήγουν τα συμβόλαιά τους, αυτό είναι το εύκολο. Αλλά ας πούμε ότι ο Τεν Χαγκ δεν θέλει τον Χάρι Μαγκουάιρ, που τώρα τελευταία τον έχουν βάλει και τον έχουν καθυλώσει στον πάγκο. Και ας πούμε ότι πει ότι θέλει να τον πουλήσει. Θα πάει λοιπόν στον οικονομικό διευθυντή, στον τεχνικό διευθυντή, στον διευθυντή, θα πει αυτός δεν κάνει, να πουληθεί, μάλιστα. Η Manchester United έχει δώσει 80 εκατομμύρια λίρες για να τον αγοράσει. Θα βγει λοιπόν και θα πει ο κύριος πωλείται. Και ποιος θα εμφανιστεί να τον αγοράσει και με τι χρήματα. Παίρνει και 15-20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ποιος. 20 το χρόνο. Θα δώσει. 15-20 το χρόνο. Ναι, ο Χάρι Μαγκουάιρ είναι ο ακριβότερος Άγγλος κεντρικός αμυντικός. Αυτός που έκανε μανούρα στη Μύκονο πέρυσι, πρόπερσι, πότε ήταν, πριν τον COVID. Μπράβο, ναι, αυτός, ναι. Αυτός, αυτό το παιδί. Λοιπόν, άσχετα όσα παίρνει. Ποιος θα εμφανιστεί να πει, ωραία, εγώ είμαι και θέλω να δώσω 50, όχι 80. Κανένας. Εγώ είμαι και θέλω να δώσω 40, όχι 80. Κανένας. Να εμφανιστεί τώρα η Άστον Βίλα, η δεν ξέρω ποιο, η Νιούκαστλ και να πει... Έχω κάτι παλιό 20, όπως τα θέλετε, μπορεί να εμφανιστεί. Και μετά θα πει Manchester United, όπα, πριν 2 χρόνια αυτόν τον αγόρασα 80, τον πουλήσε τώρα 20, δεν, κράτα τον. Ξέρεις πόσες φορές έχει συμβεί αυτό στη Manchester United. Ο Phil Jones είδε στη λίστα αποχώρησης του Manchester United πέρυσι το τρίτο καλοκαίρι. Δεν πλησίαζε άνθρωπος. Οι όποιοι πλησίαζαν έλεγαν, παιδιά, να τον δανειστούμε, να πληρώνετε εσείς τα 6 από τα 8 που παίρνουν, να πληρώνουμε εμείς τα 2. Έλεγε Manchester United, όχι. Άσε να κάθεται εδώ να τον βλέπω. Δεν είναι, σε αυτά τα κλαμπ δεν είναι καθόλου εύκολο
αυτό το, η, πώς να το πω, η εκαθάριση του ρόστερ και η αλλαγή του μέσα σε ένα καλοκαίρι. Δεν, και γι' αυτό δεν συμβαίνει συχνά, δεν είναι σαν την Ελλάδα. Δεν με λες, βάλουμε σε ένα καράβι 10, διώξουμε να φέρουμε 10 άλλους. Ναι, εντάξει, σίγουρα δεν είναι, εντάξει. Πώς θα τους βάλεις σε καράβι? Δεν με λες, εχθές στη φάση που έγινε η μανούρα, δεν θυμάμαι τον παίκτη της Chelsea τώρα, με τον Matic, δεν ήταν κόκκινη στο Matic που την είδαν τη φάση και στο VAR? Ναι, ναι, και εγώ θα έδινα κόκκινη. Ναι, και τώρα και αυτά βλέπουν οι δικοί μας εδώ και σου λέει εντάξει, στην Αγγλία αυτό έγινε και εδώ γιατί να βγάλουμε κόκκινη, κατάλαβες? Με VAR κιόλας. Φωνάζει και η Μόνικα. Βλέπεις και η Μόνικα, λέει κόκκινη. Ναι, κατευθείαν, αμέσως. Μα φαίνεται ότι τον πατάει επίτηδες, ας πούμε, πίσω, την ώρα που είναι πεσμένος ο παίκτης της Chelsea. Πέρα από τη μανούρα που γίνεται μετά, που τον κρατάει, ας πούμε, τον τραβάει τη φανέλα, οκ. Okay. Αλλά στην αρχή, δηλαδή το βλέπεις και στο VAR εσύ, Άτκινσον, πώς σε λένε που είσαι εκεί, δεν είναι κόκκινη? Ναι, 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 ναι. Και εγώ νομίζω ότι το κάνει με πρόθεση. Και εγώ νομίζω ότι το κάνει με πρόθεση. Γιατί είναι ο τίτλος στην εποχή του VAR, βλέπουμε και αυτό. Ναι. Ναι. Που έχουν τη δυνατότητα. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτάκι. Παναθηναϊκός Άρης και πάω ΚΑΕΚ. Παναθηναϊκός Άρης και πάω ΚΑΕΚ. Παναθηναϊκός Άρης είναι το πιο μεγάλο μάτς του weekend. Πάρα πολύ κρίσιμο. Θα μου κάνει εντύπωση αν κερδίσει κάποιος από τους δύο και δεν βγει η Ευρώπη. Τόσο κρίσιμο. Έχουμε καιρό να τον δούμε τον Άρη. Κάτι λίγο το Πάσχα, κάτι λίγο αυτό. Θα πρέπει να δούμε πόσο θα τον επηρεάσει αυτό το 2 εβδομάδες χωρίς μπάλα. Ή πόσο θα επηρεάσει τον Παναθηναϊκό το έπαιξε Τετάρτη στη Λαμία. Τώρα το πάω ΚΑΕΚ. Πώς ήταν έτοιμοι από τον ΠΑΟΚ να παίξουν? Είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να το διαχειριστεί. Θα είναι 9 αυτοί που θα λείψουν ξανά? Θα είναι περισσότεροι? Είναι, ο ΠΑΟΚ είναι λίγο, παίζει αυτό το μάτς κομμάτια και χωρίς πάρα πολύ μεγάλα κίνητρα σε σχέση με την ΑΕΚ που αρχίζει πια και παίζει κάθε Κυριακή, που δεν παίρνει νίκη, είναι όλο και πιο κοντά στο να μην παίξει η Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, αλλά μας έχει δείξει ότι είναι λίγο λεύνια ύδρα. Ή τον μετατρέπει σε τέτοια ο Λουτσέσκου. Στο Παναθηναϊκός Άρης... Μέχρι και τον Τέιλορ έκανε καφού. Ναι, 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 ναι. Τον Τέιλορ. Θα δυσκολευτώ να κάνω πρόβλεψη για το Παναθηναϊκός Άρης. Αλλά θα πω ότι... αν υπάρχει ένα μάτι το οποίο θα κυκλώσουν και οι δύο, ο Παναθηναϊκός τώρα πια ξέρει ότι είναι ο μόνος που ακόμη και αν βγει τέταρτος θα βγει Ευρώπη, διότι αυτός είναι που παίζει στον τελικό του κυπέλου, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει κάποιος άλλος, ή θα το πάρει ο ΠΑΟΚ που θα είναι σίγουρα στους πρώτους τέσσερις, ή θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αν το πάρει προφανέστατα βγήκε Ευρώπη από το κύπελο. Αν δεν το πάρει, και η τέταρτη θέση του κάνει. Είναι ο μόνος σίγουρος ότι του κάνει τέταρτη θέση. Στον Άρη και στην ΑΕΚ δεν κάνει τέταρτη θέση μέχρι να γίνει ο τελικός του κυπέλου. Αν τερματίσουν τέταρτη θα βλέπουν τον τελικό του κυπέλου και θα φανάζουν πάω κολέγια οι δύο. Οπότε αυτό εδώ το ξέρει και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης ότι είναι ένας τελικός. Αν ο Άρης κερδίσει, δημιουργεί τέτοια απόσταση από τον Παναθηναϊκό που πολύ δύσκολα θα μπορεί να την καλύψει ο Παναθηναϊκός μετά. Πάρα πολύ δύσκολα. Αν το μάτς λήξει ισόπαλο θα έχουμε μια παράταση της αγωνίας, αλλά θα είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για τον Άρη, διότι θα το διατηρήσει σε θέση ισχύως. Θυμίζω εδώ τώρα έχουμε και συνεχόμενα μάτς, θα έχουμε μάτς ανά 3 μέρες στα play-off. Ναι. Θυμίζω για παράδειγμα ότι Παναθηναϊκός, ας πούμε, παίζουν στην Τούμπα, τελευταία αγωνιστική των play-off, Τρίτη ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι, και μετά από 3 μέρες παίζουν τελικό κυπέλλου στο ΆΚΑ. Ναι, ναι, εκεί είναι το. Έτσι είναι το έργο. Όπου καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι για τον ΠΑΟΚ εκείνο το μάτς, αν δεν έχει συμβεί κάτι τρομερά απρόπτο μέχρι τότε, θα είναι, ας βάλουμε τα δεύτερα γιατί σε 3 μέρες έχουμε τελικό. Για τον Παναθηναϊκό όμως μπορεί να μην είναι έτσι. Μπορεί να είναι και εγώ πρέπει να κάνω αποτέλεσμα και θα δούμε τι θα κάνουμε και στον τελικό. Τώρα θα υπάρξουν και τέτοια πράγματα στα play-off. Πολύ λογικά. Ο καθένας και θα οργιάσει το καφενείο. Θα του δώσει το μάτσο πρωτάθλημα, θα του δώσει το κύπελλο. Το καφενείο στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Το καφενείο στην Ελλάδα δεν χρειάζεται. Αλλά σκέψου πολύ λογικά, είσαι Λουτσέσκου.
Παίζει την Τρίτη ή την Τετάρτη, δεν θυμάμαι πότε έχει οριστεί, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην Τούμπα και Σάββατο παίζει στο τελικό του κυπέλλου. Δεν είναι πολύ λογικό να πεις, φίλε, εγώ σε αυτό θα βάλω αρκετούς αραμπλοβατικούς γιατί με καίει το κύπελλο. Ναι, ναι, έτσι είναι. Είναι πολύ λογικά πράγματα. Κύριε Τσόχο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.